Καλησπέρα. Για άλλη μια φορά από την πλατεία Ακρονίου στεκόμαστε μπροστά σας και σας κοιτάμε στα μάτια σε ένα συνεχές κάλεσμα για την ένωση των Ελλήνων πολιτών. Χωρίς κόμματα, χωρίς ιδεολογίες, χωρίς δογματικούς σχηματισμούς. Ονομάζομαι Στέργιος Τζίντζιος. Είμαι κάτοικος Νέου Σουλίου, επιχειρώ στην πόλη των Σερών εδώ και 21 χρόνια. Η μοναδική ιδιότητα η οποία φέρω, που είναι όμοια με τη δική σας, είναι αυτή του Έλληνα πολίτη. Τώρα, αν κάποιος είναι υδραυλικός όπως εγώ, άλλος είναι γιατρός, άλλος είναι ξυλουργός, δημόσιος υπάλληλος, ιδιωτικός υπάλληλος, είναι έγκαμος, είναι άγαμος, έχει παιδιά ή όχι, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της κοινωνικής μας δράσης. Η βασική και μοναδική όμοια ιδιότητα που έχουμε και είμαστε ίσοι στην πολιτεία, αλλά όχι ίδιοι, είναι αυτή του πολίτη. Και η απόδειξη αυτής της ιδιότητας είναι ότι μία ψήφο έχω εγώ, μία ψήφο έχει ο γιατρός, μία ψήφο έχει ο στρατηγός. Άρα, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη σκέψη μας, να δούμε με τα μάτια του νου και να αισθανθούμε το βάρος της ευθύνης που έχουμε απέναντι στην ίδια την πολιτεία. Έχοντας τόσα χρόνια πολιτικούς ειδικούς, η πολιτική με όμικρον γιώτα έγιναν κάτι το απεχθές και γίναν σχεδόν επάγγελμα. Εμείς ήρθαμε να συστηθούμε, όπως είπα πριν, ως πολίτες, για να μπορέσει επιτέλους ο ίδιος ο πολίτης, ως ο πλήτης, να προστατέψει την ίδια την πολιτεία και τους θεσμούς του από αυτούς τους πολιτικούς χεροσκόπους οι οποίοι αιώνες τώρα δυναστεύουν τη χώρα και μας σέρνουν ως ζητιάνους τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πέρυσι από αυτήν την ίδια πλατεία δώσαμε το μήνυμα της Ένωσης σε εθνικό επίπεδο. Φέτος ερχόμαστε σε ένα επίπεδο ευρωπαϊκό και θυμίζουμε σε όλους ή γνωρίζουμε σε όλους ποια είναι η θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη και τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτήν. Η Ευρώπη δημιουργήθηκε, εμείς μπήκαμε στην Ευρώπη, η Ευρώπη δημιουργήθηκε το 1957 με τη συνθήκη της Ρώμης, εμείς ήμασταν η πρώτη χώρα που έκανε αίτηση να μπούμε στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ήρθε η επταετία και δεν κάναμε τίποτα. Δηλώσαμε την ένταξή μας το 1979, τη δήλωσε ο Κώστας ο Καραμαλής, μόνος του, και δύο μήνες μετά την υπέγραψε η Ελληνική Βουλή. Μπαίνοντας μέσα στην εμπορική κοινοπραξία Ευρώπη, γιατί είναι εταιρεία η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αφημί και δραστηριοποιείται. Δανείζεται και δανείζει. Μετέχοντας λοιπόν ως συνέτερη σε μια εταιρεία, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αναγνωρίζω στα πρόσωπά σας πολλούς επαγγελματίες και πολλούς επιχειρηματίες των Σερών. Όταν μπαίνεις συνέτερος σε μια εταιρεία, πληρώνεις συντηρητικό κεφάλαιο, το καταβάλεις. Το καταβάλαμε. Καταβάλαμε τόνους χρυσό σε λογιστικές μονάδες με 0,8 γραμμάρια η κάθε λογιστική μονάδα, το λεγόμενο τότε ECU. Ανακεφαλαιοποιήσαμε τρεις φορές την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τόνους χρυσό πάλι σε λογιστικές μονάδες ECU. Σύνολο η Ελλάδα, υπολογισμένο σε βάρος, τα χρόνια αυτά που μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να υπολογίζουμε τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τα τελωνεία,
τις τακτικές και έκτακτες εισφορές, έχει καταβάλει περίπου 1.080 τόνους χρυσό αποδείξιμα για ιδρυτικό κεφάλαιο και ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Άρα η Ελλάδα έχει χρήμα, έχει πλούτο, δεν είναι φτωχός συγγενής. Σύμφωνα με την κοινοπραξία λοιπόν, από το 87 και μετά καταβάλω τον φόρο προστιθέμενης αξίας εις το ακέραιο, λέει το κοινοπρακτικό. Τι αντιλαμβάνεστε εσείς όταν αναφέρει εις το ακέραιο? Της δίνω το 1/4 του τσίρου μου, του ακαθάριστου εμπόριου προϊόντος, με βάση το συντελεστή του 24%. Καταβάλω πάνω από 90% των τελωνιακών μου δασμών. Δίνω 1,36% ακαθάριστη ποσοστό πάνω στο ακαθάριστο εμπόριο προϊόν και έκτακτη εισφορά ό,τι μου ζητήσουν. Άρα εγώ είμαι συνεπής και δίνω ένα τεράστιο πλούτο. Γιατί έχουμε καλοκυθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ταΐζει? Οι ΣΕΡΕΣ είναι κατά βάση ένας γεωργικός δομός. Είμασταν και βιομηχανικός, είχαμε και μεταποίηση, αλλά φρόντισαν να μας τα κλείσουν. Οι ειδικοί. Οι ειδικοί λοιπόν, βάσει της κοινής αγροτικής πολιτικής που εφαρμόστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μας επέβαλαν πόσο θα παράξουμε. Είναι οι λεγόμενες ποσοστώσεις. Δεν το δέχτηκα εγώ, δεν το ζήτησα εγώ, δεν το ζήτησαν οι Έλληνες γεωργοί και κτηνοτρόφοι, ούτε οι αλλοίς. Όμως, οι ευρωβουλευτές μας, σε συνεργασία με τις εδώ διοικήσεις, που είναι ακριβώς το ίδιο, αποδέχτηκαν να μειώσουμε την παραγωγή γάλακτος 54% στο αγιλαδινό γάλα. Ενώ παράγαμε 1,5 εκατομμύρια τόνους, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας επέβαλε να παράξουμε περίπου 771.000. Και σφάξαμε πάνω από 700.000 μάνες βοηδί για να μην πληρώνουμε πρόστιμο. Παιδί ήμουν όταν πετάγαμε τις γεωργικές παραγωγές, γιατί παράγαμε περισσότερο από αυτό που έπρεπε να παράξουμε. Το ίδιο συμβαίνει στην αλληλεία, το ίδιο συνέβη στον καπνό. Η οικογένειά μου παρήγαγε καπνό, καλλιεργούσε καπνό για 17 χρόνια. Ξέρουμε τι θα πει ποσόστοση. Η Ελλάδα είχε πριν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 43.500 τόνους καπνό και το 2016 έφτασε στους 20.000 τόνους. Άρα ποιος είναι αυτός που κουνάει το δάχτυλο στον Έλληνα και τον λέει ότι δεν παράγει, αφού οι ίδιοι εντός και εκτός της χώρας μας επέβαλαν τη μείωση της παραγωγής με βάση την ποσόστοση και μετά μας επιδοτούν. Σωθήκαμε, λέει, από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Ανέφερα πριν τι δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που παίρνουμε πίσω, και πάρα πολλά από αυτά είναι διαμέσου αναπτυξιακών εταιριών, βλέπε ΑΝΕΣΕΡ, όπου αδίκως χρησιμοποιούνται αυτές οι εταιρείες που είναι νομικά πρόσωπα, όχι δημοσίου δικαίου, παρόλο που χρησιμοποιούν δημόσια κτίρια και δεν πληρώνουν ενίκιο. Χρησιμοποιούν τα κεφάλαια αυτά ως τοπικό κομματικό κεντρί για να μπορέσουν να άγουν και να φέρουν τις ψήφους. Η Ελλάδα παίρνει από τις επιδοτήσεις ετήσια 4,5 με 5 δισεκατομμύρια μεικτά. Μεικτά. Ψίχουλα μπροστά σε αυτά που δίνουμε. Μας σώσανε οι επιδοτήσεις. Μας επιδοτούνε να εκρυζώσουμε τις ελιές μας. Είναι ψέμα? Μας επιδοτούνε να εκρυζώσουμε τα αμπέλια μας. Είναι ψέμα? Και στη θέση όλων αυτών μας επιδοτούνε να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Μήπως και αυτό είναι ψέμα? Άρα ποιον συμφέρει να μειώνει η Ευρώπη τον πρωτογενή τομέα συνεχώς? Γιατί η Ευρώπη στο σύνολό της το 79 παρήγαγε 420.000 τόνους καπνό και σήμερα παράγει
160.000 τόνους. Το ίδιο συμβαίνει με τα σιτηρά και μια Ευρώπη περίμενε από την Ουκρανία. Το ίδιο συμβαίνει με το βαμβάκι, με την Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε παραγωγή βάμβακος με 80% της συνολικής παραγωγής ελληνική. Το ίδιο συμβαίνει στη ζάχαρη, όπου κλείσαμε την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης για να εισάγουμε ζάχαρη από τη Γερμανία, η οποία αγοράζει ζάχαρη από τη Βραζιλία. Και δεν το κάνει η Γερμανία σαν κράτος, το κάνουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Οι ιδιωτικές εταιρείες εμπορεύονται τα σιτηρά, οι ιδιωτικές εταιρείες εμπορεύονται το λάδι. Η Γερμανία είναι η πρώτη χώρα σε εξαγωγή ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συσκευασμένο ελαιόλαδο, πρώτη χώρα σε εξαγωγές η Γερμανία και δεν έχει ένα δέντρο, μία ελιά. Αν όλα αυτά δεν είναι απόρρια των πολιτικών σε εισαγωγικά ειδικών που εμείς στηρίζουμε τόσα χρόνια, ποιανού είναι? Τι όφελος έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μείωση της παραγωγής? Θα αναγκαστούμε να εισάγουμε ιδιωτικές εταιρείες από τέταρτες χώρες για να έχουμε την επικέρδεια της θεσιτείας, γιατί το εγχώριο προϊόν θα μπορούσα να το βρω και μόνος μου, να πάω στον παραγωγό, να είναι φθηνό. Δεν την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, ε? Οι Έλληνες ευρωβουλευτές μου δεν μιλούν. Όταν η Ελλάδα μπήκε σε μνημόνιο, για να μην ξεχνιόμαστε και δεν βγήκαμε ποτέ, και θέλουμε άλλα 85 χρόνια για να βγούμε με βάση τη συμφωνία, αφήστε αυτά που λένε μετά μνημονίων περίοδο, δεν υπάρχει. Όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, ζητήσαμε υποτίθεται δάνειο 110 δισεκατομμύρια για τις τράπεζες. Γιατί αυτό ήταν το δάνειο. Σήμερα βλέπω γύρω μου επιχειρήσεις εραϊκές, το 1800, το Μπρεσόν, το Βόλτα και άλλες πολλές. Αν εσείς κακοδιαχειριστείτε τα έσοδά σας και δεν μπορέσετε και παρουσιάσετε έγκλημα, θα έρθει το κράτος να πει το χρέος σας το κάνω δημόσιο, θα το πληρώσουμε όλοι μαζί, γιατί αυτό κάναμε για τις τράπεζες. Και βάλαμε καπέλο 186 δισεκατομμύρια εγγυήσεις για να ανακεφαλαιοποιηθούν αυτές. Εν πάση περιπτώσει, όταν μπήκαμε στο μνημόνιο υποτίθεται μας δάνεισε η Ευρώπη. Και λέω υποτίθεται γιατί δεν είδαμε να έρχονται τα λεφτά. Δεν περιμέναμε εμείς να δούμε αεροπλάνα και καράβια και τρένα να τα φέρνουν. Γιατί όταν μιλήσαμε εμείς για πλούτο, ρωτήσατε, μα δεν ήρθαν τα λεφτά στη χώρα, λες και εκείνα τα είδαμε. Μας δάνεισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο νομοθέτης της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ένα από τα 7 θεσμικά όργανα της Ευρώπης, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι υπάλληλοι μας. Είμαστε ιδρυτικά μέλη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χειρίζονται το πλούτο μου και μου δίνουν 4% τόκο ετήσια από τα κέρδη μου στην πρωτογενή αγορά παγκόσμια, επειδή τους αφήνω να τα παίζουν στη δευτερογενή αγορά. Τι ζήτησαν ως αντάλλαγμα η Ευρώπη για το δάνειο? Να παραδώσουμε τα τρένα, Ιταλική ανώνυμος εταιρεία. Να παραδώσουμε τα αεροπλάνα, Γερμανική ανώνυμος εταιρεία. Να παραδώσουμε τα λιμάνια, Κινέζικη και Ρώσικη Ευρωπαϊκή εταιρεία. Να παραδώσουμε τις εθνικές μας οδούς, εταιρείες με ελληνικό αφημί, Εγνατία Οδό, Ιωνία, Αιγαίο κτλ. Και στο τέλος μας ζήτησαν να παραδώσουμε και τη χώρα για 99 χρόνια, παραδίδοντας την εθνική κυριαρχία. Οι παππούδες μας όμως το 40, όταν ζήτησε ο Γερμανός να παραδοθούμε, βγήκανε και πολεμήσανε. Εμάς δεν μας δόθηκε ούτε καν η δυνατότητα και δεν κατάλαβε κανείς τι έγινε. Γιατί δεν έγινε πόλεμος με όπλα. Αλλά εμείς παραδοθήκαμε στον δανειστή. Και ξέρετε τι λένε τα μνημόνια? Τα ίδια, λέει, παραδίδονται. Τα ίδια είναι τα κόμματα και οι θεσμοί που έχουν επαφή με το δημόσιο. Άρα, γιατί περιμένω εγώ σήμερα
αυτά τα ίδια κόμματα που παρέδωσαν όλοι το 10ο Πασόκ στο μεσοπρόθεσμο η Βουλή με έναν διορισμένο Πρωθυπουργό, τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη, ΣΥΡΙΖΑ, και όσοι δεν μίλησαν, σιώπησαν. Θελόπουλος υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο και μετά ζήτησε συγγνώμη, λες και τον διόρθωσε. Άρα, αδέρφια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε να διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός της Ελλάδος. Τι κέρδισε από αυτό? Αφού ανώνυμες εταιρείες διαμελίζουν τη χώρα, τελικά, μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει τον προσανατολισμό της? Μήπως από Ευρώπη των ανθρώπων και των λαών έγινε Ευρώπη των ιδιωτικών εταιριών? Μήπως σήμερα παραδώσαμε τις γεωργικές καλλιέργειες με συμβολιακή γεωργία σε 4 εταιρείες? Και αν δεν κάνω συμβόλαιο, λέει, με αυτές, δεν μπορώ να καλλιεργήσω τη δική μου γη. Μήπως δεν είναι δική μου? Μήπως πληρώνω ένφια γι' αυτό? Ενίκιο. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές δεν μίλησαν ποτέ. Και σήμερα βλέπουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ουκρανία να τις χαρίζει, εμείς δηλαδή, 135 δισεκατομμύρια ευρώ επίσημα. Δεν τα θέλει πίσω. Για την Ελλάδα 30 χρόνια συνέτερος τότε και 43 σήμερα ζήτησε να διαλυθεί η χώρα. Να εκποιήσουμε όλη τη δημόσια περιουσία για έναν μη συνέτερο της Ευρώπης, όπως είναι η Ουκρανία. Γιατί τα χαρίζουμε? Και ποιος έδωσε εντολή στους ευρωβουλευτές μας, στους κυβερνώντες μας, να μας σύρουν σε έναν παγκόσμιο πιθανόν πόλεμο? Ποιος έδωσε εντολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να δηλώνει ότι θα στηρίξουμε τον πόλεμο αυτό? Ποιος άνθρωπος θέλει πόλεμο? Ποιος? Δεν χορτάσαμε να ταΐζουμε αυτές τις εταιρείες με αίμα? Δεν χορτάσαν αυτές οι εταιρείες να χύνουν το αίμα των ανθρώπων? Ως πότε θα διαφορούμε για αυτά τα τόσο μεγάλης και ζωτικής σημασίας θέματα? Γιατί κάνουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει, αφού τα παιδιά μας εδώ ζουν? Τα παιδιά των παιδιών μας εδώ θα ζήσουν. Η κληρονομιά που αφήνουμε είναι αυτή. Μία αναρχία να επικρατεί στο όνομα της δημοκρατίας. Οι μισθοί να ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι αυξάνονται και το λάδι στο ράφι έχει πάρει 200% πριν την καινούργια παραγωγή. Το ρεύμα ξανααυξάνεται. Αυξήθηκε και θα ξανααυξηθεί 70% έως. Γιατί απολιγνητοποιήσαμε τη χώρα, λέει, γιατί το ζήτησε η Ευρώπη. Αλλά η Γερμανία αγοράζει το δικό μας λιγνίτι για να το καίει στα δικά της εργοστάσια. Οι ευρωβουλευτές μου δεν μίλησαν και πάλι. Οι Έλληνες πολιτικοί με όμικρον γιώτα, κομματικοί μηχανισμοί, δεν μίλησαν και πάλι. Παρασηκώνουν τα χέρια γιατί είναι ανίσχυροι, γιατί παραδόθηκαν στο δανειστή. Και ακούμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να αναφέρεται γελία και να λέει θα αυξηθεί το ρεύμα γιατί ένα μήνα δεν φύσηξε όσο θα έπρεπε. Να κάνουμε προσευχή λοιπόν να φυσάει, να διώχνει τα σύννεφα και να έχει και ήλιο, μήπως και θα έχουμε φθηνό ρεύμα. Αυτό είναι πολιτική μεϊτά. Περιμένουμε από αυτούς τους μηχανισμούς που όσοι δικοί ανέλαβαν να με βγάλουν από το μνημόνιο. Μπήκαμε 325 δισεκατομμύρια χρέος επίσημα με 122% του ΑΕΠ και σήμερα χρωστάω 657 που έχω δώσει τρένα, λιμάνια, αεροδρόμια, εθνικές οδούς, τα μεταλλεία, τις γεωργικές παραγωγές. Έχουν υφαρπάξει τα φαντ στα μισά σπίτια των Ελλήνων και δεν θα συνεχίσουν. Αλλά τελικά εγώ χρωστάω τα διπλά. Να η πολιτική των ειδικών. Γιατί όλα τα κανάλια έτσι μας τους παρουσιάζουν.
οι ειδικοί. Εγώ χόρτασα ειδικούς και θέλω να δω πολίτες της καθημερινότητας επιτέλους να ανασκουμποθούν, που ζουν το πρόβλημα, γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει για να επέλθει η λύση, να έρθουν και να μιλήσουν, να ακουστεί η φωνή, το φως του νου, όπου μέσω της φωνής εμφανίζεται η νόησή σου. Και εμείς βλέπουμε ένα διαπαραφωνία σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμπέζουν την νόησή μας συνεχώς, γιατί εμείς αδρανούμε. Σήμερα δεν έχω συνοριακή γραμμή, φύλαξη δηλαδή, με την Τουρκία. Ποιος έδωσε εντολή να αποστρατικοποιηθεί το Αιγαίο? Δώσατε εσείς? Δώσατε εντολή να φεύγουν αυτά που έχουμε πληρωμένα εμείς από τον Προμαχώνα με ιδιωτικές δαλίκες ιδιωτικής χρήσεως, καλυμμένα να μην τα δει ο πολίτης, γιατί κλεμμένα είναι? Ή μήπως κάποιος τα κλέβει? Ως πότε θα ανεχόμαστε αυτό το πλιάτσικο? Δεν είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η φύλαξη του πιο νευραλγικού συνόρου στον νοτιοανατολικό άξονα, που είναι η Ελλάδα? Δεν είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δει ότι έχω παροχημένα νοσοκομεία? Διαβάσατε τη δήλωση των ιατρών του νοσοκομείου ότι το νοσοκομείο Σερών λειτουργεί από φιλότιμο? Και έρχονται εδώ αυτά τα πολιτικά ανδρίκαλα και τα χειροκροτάτε, που θα πάθει κάτι το παιδί σου και δεν έχει γιατρό να το περιθάλψει και πρέπει να το πας σε μια κλινική της Θεσσαλονίκης και αν έχεις λεφτά να πληρώσεις. Τι είναι αυτό που θέλω εγώ που δεν θέλετε εσείς? Τι είναι αυτό που θέλετε εσείς και δεν το θέλω εγώ? Ποιο είναι το δίκαιο το δικό σας και αν διαφέρει από το δίκαιο το δικό μου? Ποια είναι η αλήθεια που νομίζετε εσείς από αυτή που νομίζω εγώ? Το δίκαιο και η αλήθεια είναι μία. Είναι αυστηρή και αυταπόδεικτη. Και ένα παιδί τώρα να πει την αλήθεια, η αλήθεια στέκει μόνη της. Το ψέμα θέλει μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικούς, δημοσιογράφους, κανάλια, φώτα, για να μπορέσουμε να το φάμε αμάσιτο. Δεν ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή η τρομοκρατία που επευλήθηκε τη διετία της υποτιθέμενης υγειονομικής κρίσης, γιατί αποδεικνύεται ότι ήταν τεχνητή σήμερα. Οι εταιρείες αναγνωρίζουν ότι το εμβόλιο σκοτώνει. Επεμβαίνει στο DNA. Αυτοί τα λένε. Με δελτία τύπου αποσύρουν και αυτά τα σκευάσματα. Πότε μας προστάτεψαν εμάς? Το άδικο που έχει προκληθεί το βλέπουμε και στην οικονομία σήμερα, αλλά το μεγαλύτερο άδικο το κουβαλάμε μέσα στο αίμα μας. Φεύγουν συνάνθρωποι μας καθημερινά. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό. Δεν φταίει κανείς. Και πότε θα βγει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη? Όχι όπως την ανέλαβε ο Κώστας ο Καραμαλής. Και ντρέπομαι ειλικρινά. Ντρέπομαι που λέει ότι είναι Σεραίος, γιατί δεν δέχτηκε ο Σεραίος, που είναι η γενέτειρα του Εμμανουήλ Παπά, που έδωσε όλη του την περιουσία ως μεγαλύτερος τραπεζίτης των Βαλκανίων, έδωσε 3 γιους και τη δική του ζωή για να απελευθερωθεί αυτός ο τόπος. Αυτός είναι Σεραίος. Θα έπρεπε να παραδοθεί, να παραδώσει την ασυλία του και να πάει να δικαστεί όπως δικάζεστε εσείς και εγώ. Και όχι σε μια γυάλα προστατευμένη, με έρωτα απαντήσεις έτοιμες. Κουκλοθέατρο ζούμε. Κάποιοι θα πούν πώς θα ακουστεί η Ελλάδα
Και εγώ τους λέω ότι η Ελλάδα είναι αυτή η οποία έδωσε σε όλο τον πλανήτη τα πάντα. Χαράξαμε τον πλανήτη, τα αποτυπώματά μας είναι παντού. Όποιος κάνει βράζει ελληνικό, όποιος έχει μουσείο, επενδύει μόνο στον ελληνικό πολιτισμό. Τεράστια διαφυγόντα κέρδη έχω από τα πνευματικά μου δικαιώματα. Μόνο το Λούβρο, από το νίκη της Αμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου 100 χρόνια τώρα με βάση τους ισολογισμούς του, έχει σπράξει πάνω από 703 ευρώ τιμές 2016. Εγώ είμαι ο Ζητιάνος, Ποια είναι η UNESCO που μου κόβει εισιτήριο και το μεταφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι, λέει, διεθνής πολιτιστική κληρονομιά. Να δώσουμε και εμείς την κληρονομιά του πατέρα μας, να την πάρει η Γερμανία. Να πληρώνουμε όταν θέλουμε να μπούμε στο σπίτι μας. Γιατί αυτό συμβαίνει στους αρχαιολογικούς μου χώρους. Πληρώνω για να μπω στο σπίτι μου και τα έσοδα φεύγουν αλλού. Σήμερα, πέρα από τα εκθέματα, τα αγάλματα, τα χνάρια του πολιτισμού μου, έχω δώσει τα πρωτόκολλα λειτουργίας του πλανήτη, μαθηματικά, ιερά γεωμετρία, να πάρουν θέση οι ακαδημαϊκοί, αστρονομία, αστροφυσική, μουσική. Όλοι οι τραγουδιστές και όλοι αυτοί οι μουσικοί έχουν πνευματικά δικαιώματα που γράψαν ένα τραγούδι. Εγώ που εδραίωσα και εμφάνισα τη μουσική δεν έχω, Δεν έχω τίποτα. Και στο κάτω-κάτω εγώ έδωσα και την ελληνική γλώσσα. Σήμερα όλοι έχετε smartphones, iPads και τεχνητή νοημοσύνη παντού. Το ξέρετε ότι προγραμματίζεται μόνο στα ελληνικά. Όλο αυτό το software που λένε, γιατί είναι μοναδική γλώσσα που προσδίνει, που προσδίδει νόημα στην έννοια η λέξη. Ούτε εκεί έχω πνευματικά δικαιώματα και με κάνουν να αισθάνομαι εγώ φτωχός συγγενής της Ευρώπης. Είναι ντροπή. Εγγυήθηκα το ευρώ και αναγκάστηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάνω στο χαρτονόμισμα που κουβαλάτε να γράψει με ελληνικά γράμματα ευρώ. Γιατί? Επειδή τιμή σε ενεκέμ. Υπάρχει πλούτος από πίσω, κύριοι. Υπάρχει πλούτος που εγγυάται το ευρώ. Και ας κοφεύουν αυτοί και ας το παίρνουν αυτοί. Σήμερα η Ελλάδα έχει γερμανικές αποζημιώσεις. Βαρέθηκα να τα ακούω. Το ξέρετε ότι οι μοναδικοί που δεν τις εισπράξαμε είμαστε εμείς. Και δεν είναι αν θα μας τις δώσουν, γιατί οι γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις υπέρ της Ελλάδος κατατέθηκαν την πενταετία 46-51, ολοκληρώθηκαν στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών και περιμένουν τορκιζόμενες από τότε μέχρι σήμερα. Αλλά ο γέρος ο Καραμαλής, για να μπούμε στην Ευρώπη, είπε δεν τις θέλω. Και το 14 όλοι οι ευρωβουλευτές μου είπαν δεν τις θέλω. Αλλά εσένα δεν σε ρώτησε κανείς αν τις θες. Και έχουν το θράσος και έρχονται στα κερδίλια για να απονείμουν, λέει, φόρο τιμής. Πού? Λουλούδια και κορδέλες. Έσχος και ντροπή. Σε βράχο ότι η ντροπή περπατάει ανάμεσά μας. Εδώς. Και μόνο από τις γερμανικές αποζημιώσεις που ξεπερνάνε τα 570 δισεκατομμύρια σήμερα, η Ελλάδα μπορούσε να μην πάει στα μνημόνια. Μπορεί τώρα που μιλάμε να πατήσει στα πόδια της και να είναι το νούμερο ένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα είναι η πρώτη χώρα που δεν θα έχει εξωτερικό χρέος. Η Ελλάδα, λέει, χρώσταγε 122% το ΑΕΠ. Η Γερμανία, ξέρετε πόσα χρώσταγε, το 10%. 3,5 εκατομμύρια ευρώ. 3,5-3. Σήμερα χρωστάει 7,5-3. Αλλά η Ελλάδα ήθελε σώσιμο. Που να μην σώσουν όλοι αυτοί που είναι εκεί μέσα. Και δεν μιλάει κανένας. Ούτε σε εθνικό, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα η Ελλάδα έχει πλούτο.
Έχει πλούτο που απορρέει από διεθνές συνθήκες και συμβάσεις. Έχει τεράστιο πλούτο που περιμένει από τα κατοχικά δάνεια που δώσαμε στο Χίτλερ τότε, 3,5 δισεκατομμύρια τότε, δολάρια. Και δώσαμε και ένα μικρό το Μουσολίνι, αλλά ούτε εκεί δεν τα θέλουμε. Τελικά η Ελλάδα έχει πολύ χρήμα και το χαρίζει. Δεν είναι φτωχή. Είναι πολύ άνετη από χρήμα. Μόνο που οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα εντός και εκτός της χώρας φροντίζουν να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου ότι είμαστε φτωχοί. Πώς θα μπορούσαμε, αδέρφια, να είμαστε φτωχοί όταν όλη η Ευρώπη χτίστηκε πάνω στον πλούτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Πώς? Σήμερα λοιπόν καλούμε και πάλι και δεν θα σταματήσουμε, γιατί δεν μας κουράζει, μας δίνει ενέργεια. Η Ελλήνων Συνέλευσης, μετά από τόσα χρόνια χλεβασμού και βίαιη πολιτικής δίωξης του Προέδρου μας, του κυρίου Αρτέμη Σόρα, που τελικά αθώθηκε σε όλες τις κατηγορίες, 600 δις, αθώος, μετοχή της Ανατολής, αθώος, πρόταση εξαγοράς του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ, 100 δισεκατομμύρια, αθώος, διασπορά ψευδών ειδήσεων, αθώος. Τελικά πού ήταν ένοχος? Μίλησε για ένωση και για πλούτο, και χάλασε τη σούπα. Και σήμερα ξανά είναι υποψήφιος. Ήταν η πρώτη πρωτοφανής πολιτική δίωξη πολιτικού αρχηγού μετά τη μεταπολίτευση και τις πολιτικές του πεπιθήσεις. Αυτό είναι και τίποτα άλλο. Και το γνωρίζετε όλοι καλά βαθιά μέσα σας. Γιατί αλλιώς θα είχαμε διωχθεί κι εμείς. Πού είναι η εγκληματική οργάνωση που σας φάγανε τα αυτιά, τα κανάλια? Ποιοι εμείς που μας γνωρίζετε έναν έναν? Επειδή είπαμε την αλήθεια, είναι ιερό μας καθήκον να σας καλούμε συνεχώς σε μία ένωση. Γιατί η Ευρώπη, αν θέλει να ενωθεί, θα ενωθεί πάνω στο θεσμό της δημοκρατίας που λέει. Και η δημοκρατία δεν έχει κόμματα, αδερφιά. Είχε η Ελλάδα των προγόνων μας κόμματα και δεν το θυμάμαι, μα αυτή την εδραιώσανε. Η δημοκρατία είναι το κρατήν το Δήμο, για όσους γνωρίζουν. Και είναι η βάση της Ένωσης των Ανθρώπων Πολιτών. Σας καλούμε για άλλη μια φορά. Και εγώ προσωπικά, μα και η Ελλήνων Συνέλευση Σύσσωμη, που εγώ είμαι ένα μεριστό, ένα κομμάτι ενός συνόλου ανθρώπων, ανιδιοτελών που χρηματοδοτούν από την τσέπη τους αυτόν τον αγώνα, τον χρηματοδοτούμε εμείς. Δεν διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα. Σε καλούμε για άλλη μια φορά να δεις με τα μάτια του νου. Μην ακούς τις ερηνίες γύρω σου. Αποφάσισε με νόηση και την Κυριακή έλα με την ίδια σου την ύπαρξη και ψήφισε Ελλήνων Συνέλευσης. Γιατί μόνο η ελληνικότητα μπορεί να μιλήσει για δημοκρατία μέσα στην Ευρώπη. Θα θυμίσουμε σε όλους ποιοι είμαστε, για να μπορέσουν να μας δώσουν πίσω τον σεβασμό που μας οφείλουν. Γιατί όλος ο δυτικός πολιτισμός είναι ο ελληνικός πολιτισμός και μόνο. Ελλήνων Συνέλευσης, αδερφιά, Ελλήνων Συνέλευσης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλώς το βήμα τη συνυποψήφια μου στερέα Ευθυμία Εφρεμίδου. Συμπολίτες μου στερέοι, γέννημα θρέμα της πόλης των Σερών είμαι. Πόση ώρα μιλάει εδώ ο κύριο Τζίμφιος, παρατηρώ τα πρόσωπά σας. Πολλούς από αυτούς τους γνωρίζω από παιδί. Περνάνε, προσπερνάνε, ακούνε μια ανάλυση αριθμών, στατιστικών, αυτών που μας κυβερνούν. Όλα όσα ανέφερε είναι από μελέτες που ήδη οι κυβερνώντες αναφέρουν. Όμως κάποιοι χαμογελάτε. Κάποιοι βλέποντας Ελλήνων Συνέλευσης θεωρείτε ότι είναι
αυτό που σας είπαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ας δούμε λοιπόν τι σας είπαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την Ελλήνων Συνέλευση. Ότι είμαστε ένα φασιστικό κόμμα. Πώς προέκυψε αυτό? Από αυτά τα σύμβολα που αλλοιώνονται χρόνια τώρα μόνο και μόνο για να μπούμε στη λύθη. Αλλοιώνουν το οτιδήποτε ελληνικό, το βαφτίζουν όπως αυτοί θέλουν και το παρουσιάζουν ως κάτι κακό, έτσι ώστε ο άνθρωπος, βλέποντας τα σύμβολά του, να φεύγει μακριά. Λίγες μέρες τώρα, στο διαδίκτυο, έχει γίνει ένας δώρος σχετικά με αυτά τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και το αστείο της υπόθεσης, για να το μάθετε όσοι δεν το ξέρετε, είναι ότι η Τουρκία στήριξε την κίνηση για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, κατηγορώντας τον Έλγιν ως κλέφτη και ως ψεύτη. Σε αντίθεση με τους δικούς μας πολιτικούς, που δεν είναι καν πολιτικοί, είναι κομματικοί μηχανισμοί. Εκεί για να κυνηγούν τον Έλληνα, να τον τιμωρούν γιατί θέλει αυτήν την κληρονομιά. Κοιτάω τα πρόσωπά σας και θλίβομαι ειλικρινά, γιατί θεωρείτε τις εκλογές σαν ένα πανηγυράκι, ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι εκλογές, γιατί να μας ενδιαφέρουν. Δεν θα μιλήσω για τις εθνικές, θα μιλήσω μόνο για τις ευρωπαϊκές. 7 στους νόμους που ψηφίζονται μέσα στην Βουλή μας, από τους 10 νόμους, 7 προς 10 δηλαδή αναλογία, είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οδηγίες δεν είναι νόμοι, κύριοι. Οι οδηγίες είναι αυτό που λέει και η λέξη. Είναι αυτό που σου λένε ότι πρέπει να κάνεις για να μπορέσει να υπάρχει μια σύγκληση σε αυτό, σε αυτή την κοινοπραξία που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να είναι δεσμευτική για κάθε κράτος. Να το προσαρμόσει, λένε, στην εθνική της νομοθεσία και να το κάνει νόμο. Και βλέπουμε λοιπόν νόμους μέσα στη χώρα που έχουν έρθει στη χειρότερη μορφή από ό,τι υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τιμωρείται ο Έλληνας. Συνεχίζουν να τον τιμωρούν. Ποιοι? Αυτοί που κυβερνούν. Γιατί τα αφεντικά τους έτσι τους λένε. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί η τόσο μεγάλη ακρίβεια στη χώρα μας συγκριτικά με άλλες χώρες? Πώς μπορεί έτσι να εξηγηθεί ότι έχουμε φόρους μέσα στη χώρα μας, οι οποίοι είναι και άλογοι, είναι και άνομοι, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχα σε άλλες χώρες? Πώς να εξηγηθεί που δεν έχουμε λιμάνια, δρόμους, δεν έχουμε τίποτα απολύτως? Και όλοι μας λένε, ναι, είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναθεμά, αν διάβασε και κάποιος πολίτης, ποια είναι αυτή η οδηγία που έχει έρθει. Αλλά χαμογελάμε και έχουμε άποψη για τον απατεώνα σώρα. Έτσι. Αυτές τις μέρες έγινε μια εκλογική, γίνεται μια εκλογική διαδικασία και θα σας αναφέρω λοιπόν τι κάνουν όλα τα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή. Μπας και λίγο Έλληνας νευριάσει, θυμώσει. Μας λένε για τη δημοκρατία. Μας μιλάνε και μας λένε ότι στις εκλογές οι πολίτες αποτυπώνουν τη βούλησή τους. Αποτυπώνουν τη βούλησή τους. Εφόσον αυτοί όμως έχουν ήδη νομοθετήσει νόμους με κλειδώματα, με πολλά κλειδώματα σε όλη τη διαδικασία. Ένα κλείδωμα. Σε κάθε εκλογική διαδικασία τα κόμματα καταθέτουν ένα παράβολο. Μέχρι το 2019 το παράβολο για τις ευρωεκλογές που έπρεπε να καταθέσει κάθε κόμμα για το εκλέγεστε, να πει δηλαδή στη διαδικασία, ήταν 3.000 ευρώ. Αυτό έγινε για αυτές τις εκλογές 20.000 ευρώ. Ένα κλείδωμα του εκλέγεστε στη μήτρα της δημοκρατίας. Και κανένας Έλληνας δεν τον ενδιαφέρει. Να κυβερνάνε μόνον αυτοί. Ποιοι? Για να δούμε ποιοι κυβερνάνε. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ, ένα μεταλλαγμένο ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ δεν θέλει να κυβερνήσει ποτέ. Απλά μόνο να λέει όχι για να στηρίζει τα ναι των άλλων κομμάτων. Αυτά συμβαίνουν μέσα στη χώρα και κανένας δεν ευριάζει. Δεν θυμώνει. Παρά μόνο όταν σκοτώνεται το παιδί του στα Τέμπη. Τότε θυμώνει, ε! Τότε θυμάται ότι δεν έχει δικαιοσύνη.
Ο πόσους λοιπόν νεκρούς πρέπει να κλάψουμε για τη μάντρα? Πόσους νεκρούς πρέπει να κλάψουμε για το μάτι? Πόσους νεκρούς πρέπει να κλάψουμε, για τα τέμπη? Μέχρι να σκοτωθεί το δικό μας παιδί για να πούμε δεν υπάρχει δικαιοσύνη? Αντί να το προστατεύσουμε από πριν, φτάνει η ώρα που σκοτώνεται στα τέμπη. Και έχεις εκεί πάνω κάποιους που λένε παίρνω την ευθύνη. Ποια είναι η ευθύνη σου? Όσες ψυχές πέθαναν πρέπει τόσα χρόνια να μπεις ισόβια. Δεν μπορεί να είσαι υπουργός και να μην ξέρεις τι γίνεται στο υπουργείο σου. Δεν σε ενδιαφέρει ούτε αυτό, Έλληνα πολίτη. Μη σε ενδιαφέρει. Θα σε ενδιαφέρει όταν θα σκοτωθεί το παιδί σου μέσα σε ένα τρένο. Και το χειρότερο είναι να πετάξουν και το σώμα του έτσι στα σκουπίδια. Τότε ίσως μπορέσεις να ξυπνήσεις, Έλληνα. Ίσως και τότε ακόμη μπορεί να πεις έτσι ήταν να γίνει. Δεν σε ενδιαφέρει η πολιτική. Δεν μας νοιάζει η πολιτική. Δεν μας νοιάζουν οι εκλογές. Κλείδωμα άλλο για τις εκλογές. Δεν έχουν δικαίωμα, λέει, οι υποψήφοι ευρωβουλευτές να βγάλουν τα πρόσωπά τους και να δείξουν ποιοι είναι στους πολίτες. Απαγορεύεται από τον νόμο μόνο 2 εμφανίσεις θα κάνουν, 3 για την περιφέρεια εμφανίσεις και 2 στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ψήφισαν όλοι? Ποιοι το ψήφισαν? Το ψήφισαν αυτοί που κυβερνάνε. Αυτοί που ήταν στις κυβερνήσεις και αυτοί που είναι μέσα στην Ευρωβουλή και μέσα στην Εθνική Βουλή, γιατί ξέρετε, εάν θα επανεκλεγούν, το έχουν σιγουράκι κύριε και θα σας πω πως το έχουν σιγουράκι, δεν θα πληρώσουν τα 20 χιλιάρικα που σας ανέφερα, θα τα γυρίσουν πίσω. Καταλάβατε λοιπόν πόσα κλειδώματα γίνονται και συνεχίζουν να γίνονται? Δεν θέλουν τον Έλληνα να μπει στο εκλέγεστε, μόνο στο εκλέγει και εκείνο. Ας είναι καλοκαίρι οι εκλογές, να πάμε για μπάνιο, αδερφέ, και τώρα δεν βαριέσαι. Από Δευτέρα μπορούμε να γκρινιάζουμε πιο πολύ. Θα γκρινιάζουμε ενώ δεν έχουμε κάνει μια επιλογή επί της λογικής, να ψάξουμε, να δούμε. Ποιοι είναι αυτοί οι σχηματισμοί που πραγματικά αγαπούν αυτόν τον τόπο? Είναι αυτοί που κυβέρνησαν? Θα ντρεπόμουν αν ψήφιζα ένα κόμμα που έχει ήδη κυβερνήσει. Ειλικρινά θα ντρεπόμουν αν έμπαινα σε τέτοια διαδικασία. Πώς είναι δυνατόν να ψηφίσεις αυτόν που θέλει το θάνατό σου, που το έχει αποδείξει ότι το θέλει το θάνατό σου με τόση πολλή νομία που υπάρχει? Γιατί είναι ιδιοτέλεια, γιατί θα μας δώσουν καμιά επιδότηση ή θα μας βάλουν στο δημόσιο για κάποιο μισθό? Άλλο κλείδωμα. Αυτή που μετράει η εταιρεία, η ιδιωτική εταιρεία της ψήφου των Ελλήνων, από το 1981 μοναδικά, πάντα ίδια, μα πάντα, μια εταιρεία που είναι μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι μέσα στους Δήμους, που είναι μέσα στα πρωτοδικεία σου, που είναι παντού, μία μόνο εταιρεία, ένα μονοπόλιο δηλαδή. Αυτές τις ημέρες που θα γίνει, και να το μάθετε όλοι σας τι κάνουνε, υπάρχει μια διαδικασία στις εκλογές. Όλη τη διαδικασία των εκλογών την κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι μέσα από μία διαδικασία και όπως έχει οριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όμως τα αποτελέσματα τα παραδίδουν σε αυτή την εταιρεία. Κλείδωμα, κλείδωμα. Έλληνα, δεν σε ενδιαφέρει ούτε αυτό. Δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει το μέλλον των παιδιών σου. Σε νοιάζει μόνο να έχεις ένα 20 ευρώ στην τσέπη, να πάει να πιεις ένα καφέ. Αυτό σε νοιάζει. Λοιπόν, εδώ είναι Ελλήνων Συνέλευσης. Εδώ είναι πολεμιστές. Ανδριώθηκαν οι πολεμιστές, φυλατήθηκαν. Άκουσαν τόσα χρόνια, τόσα πολλά πράγματα, λιδωρηθήκαμε, κυνηγηθήκαμε, μας τύπησαν, μας έκαψαν τα γραφεία. Για ποιο λόγο? Μας λένε, τι ποσοστό έχετε? Ναι, έχετε. Τι ποσοστό να αποτυπώσει την αλήθεια? Με ποιον αριθμό να αποτυπώσει την αλήθεια? Αφού μετράει άλλη εταιρεία, γιατί να τα αποτυπώσει? Η αλήθεια δεν έχει αριθμό. Η αλήθεια είναι μία και απόλυτη. Και αν δεν καταλάβουμε, κύριοι, η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ άσχημη. Αυτοί έχουν σχεδιάσει το θάνατό μας και τον σχεδιάζουν καθημερινά και εμείς σκεφτόμαστε πού θα πάμε διακοπές. Και διακοπές χρειάζονται. Χρειάζονται όμως σε αυτήν
την ημέρα των εκλογών είναι μία μέρα. Μία μέρα. Αν κάποιος με ρωτούσε πώς μπορούμε να απελευθερωθούμε και πόσοι χρειάζονται για να απελευθερώσουν αυτήν τη χώρα, εγώ θα σας έλεγα για την απελευθέρωση αυτής της χώρας χρειάζονται περίπου 40.000 πολεμιστές. Για μία μέρα. Για μία μέρα χρειάζονται 40.000 πολεμιστές. Αν βάλω από δύο άτομα περίπου στα 18.000 εκλογικά τμήματα, θα μπορούσαν να μετρήσουν οι γέννες, να σηκωθούν το πρωί και να πούνε όχι αδερφέ, θα μετρήσω εγώ και καμιά ιδιωτική εταιρεία που πληρώνεται από κάποιους μηχανισμούς. Ούτε αυτό μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Πόσο με θλίβει και πονώ που μιλάω εδώ, στην πόλη αυτή, που όποια έχω έρθει, αυτή τη στιγμή σήμερα έχω έρθει από κάτω από την Αθήνα και δεν τολμάω να πω ότι είμαι από τις Σέρρες. Με κοιτάνε με πολύ άσχημο τρόπο. Μου λέει, εσείς εκεί τι ψηφίζετε. Δεν ξέρω, λέω, τι ψηφίζουμε. Χωρίς ντροπή κυκλοφορεί ανάμεσά σας όλος αυτός ο συμφερτός αυτών οι οποίοι καταδίκασαν ανθρώπους και μάλιστα νεαρής ηλικίας. Δεν σας νοιάζει, ούτε αυτό. Θα πάμε, θα συνεχίσουμε. Τι έπαθε ο Έλληνας, λοιπόν. Γιατί το πάθαμε όλοι αυτό το πράγμα. Γιατί μας είπαν τόσο πολλά ψέματα, μας τάισαν πάρα πολλά ψέματα και συνεχίζουν να μας ταΐζουν, πληρωμένοι. Όταν μιλάει στην τηλεόραση, αυτοί οι δημοσιογράφοι που μιλάνε και δεν θα αναφέρω ονόματα, γιατί ούτε τα ονόματά τους είναι άξια να τα αποτυπώσω εγώ, ξέρετε. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, πάπα, αυτοί λένε ψέματα. Αλλά όταν μιλάνε για το ΣΟΡΑ λένε αλήθεια, ε. Λένε αλήθεια όταν μιλάνε για το ΣΟΡΑ. Ο ψεύτης λοιπόν μιλάει και εμείς κρίνουμε, έχουμε και άποψη αν λέει αλήθεια ή όχι και πότε τη λέει. Δεν θέλουμε να ακούμε για την Ελλήνων Συνέλευση. Όχι. Τι θέλουμε να ακούμε για τη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε και Παλιά Δημοκρατία. Και βάλανε και την κάνανε και Νέα Δημοκρατία χωρίς ντροπή. Χωρίς ντροπή. Ποια δημοκρατία. Αν δείτε τις διαδικασίες που κάνουν μέσα στην εκλογική διαδικασία, δεν υπάρχει, πουθενά δεν υπάρχει δημοκρατία. Πουθενά. Πού, μέσα στη μήτρα που γέννησε τη δημοκρατία. Μας ζηλεύουν οι ξένοι για την κληρονομιά που έχουμε και εμείς ανήκαμε να την κρατήσουμε. Γιατί ακούμε πάντα κάποιους άλλους, κάποιες ειρήνες. Κόμματα και κομματάκια διέλυσαν το νου των ανθρώπων. Μίλησε ο κύριος Τζίτζιος για αποζημιώσεις. Μίλησε για τις αποζημιώσεις της Γερμανίας για κάθε ελληνική ψυχή. 1.000.000 μετράει ψυχές. Ποιος μπορεί να αποτυπώσει πόσο κοστολογούν αυτές τις ψυχές. Πόσο κοστολογούν οι ψυχές των 57 νεκρών των Τεμπών. Θα πάει το δικαστήριο και θα πει να πάρουν από 2-3 εκατομμύρια, 4, δεν ξέρω πόσο θα κοστολογήσουν. Ποιος θα κοστολογήσει. Θα κοστολογήσει αυτός που σκότωσε το παιδί σου. Θα κοστολογήσει ο Γερμανός πόσα μας χρωστάει. Όχι. Η κοστολόγηση μια ψυχής γίνεται μόνο από αυτόν που χάνει αυτόν τον άνθρωπό του. Άρα εμείς πρέπει να κοστολογήσουμε το πόσο κοστίζει. Και θα δούμε πόσο κοστίζει μια ψυχή. Καλό λοιπόν όλους αυτούς τους συγγενείς των Τεμπών να βάλουν αυτή την τιμή και να την απαιτήσουν. Και θα δείτε πως ούτε μπορούν να βάλουν τιμή σε έναν τέτοιο θάνατο. Αλλά παρόλα αυτά τους εμπέζουνε, όλους μας εμπέζουνε. Κοστολογούμε ανθρώπινες ψυχές κάθε μέρα. Κάτι που είναι ανεκτήμητο. Δεν πειράζει. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε και αυτό. Δεν μας αγγίζει, δεν μας νοιάζει, δεν μας νοιάζει πολιτική. Η Ελλήνων Συνέλευσης εδώ και χρόνια μπήκε σε μια πορεία. Όσο και να είναι το κόστος που αυτοί θεωρούν ότι μπορεί να βάζουν τα κλειδώματά τους και οποιαδήποτε κλειδώματα, να ξέρετε ότι εμείς εδώ, παιδιά εκείνων που εμείς τιμούμε και θα τιμούμε, θα τα σπάζουμε αυτά τα κλειδώματα. Γιατί έχουμε τα κλειδιά. Έχουμε το κλέος του Διός να ανοίγουμε
κάθε κλειδονιά που βάζουν αυτοί και θα την ανοίγουμε συνεχώς και θα μπαίνουμε μέσα και θα αποδεικνύουμε σε όλους ότι οι Έλληνες άνθρωποι, οποιασδήποτε γλώσσας, σε οποιαδήποτε τόπο διακατοικούν, είναι άνθρωποι. Και ως άνθρωποι θα γίνουν πολίτες, γιατί πρέπει να γίνουν πολίτες. Δεν έχουμε παιδεία. Τα παιδιά μας δεν ξέρουν καν που βρίσκονται. Δεν θα μιλήσω και για τις δικές μου γενιές που αν τους ρωτήσεις ποια είναι η δομή του κράτους σε κοιτάνε και δεν γνωρίζουν τίποτε. Και ντρέπομαι που βλέπω πρόσωπα που βρίσκονται στη δημόσια διοίκηση, πρόσωπα τα οποία βρίσκονται και στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, που άμα τους ρωτήσω για οποιαδήποτε νομοθεσία, το μόνο που ξέρουν είναι πώς θα κρατήσουν τη θέση τους, πώς θα γίνουν προϊστάμενοι, πώς θα γίνουν ακαδημαϊκοί και δεν τους νοιάζει για αυτήν την χώρα. Δεν πάει να πεθάνει και ο διπλανός. Τι με νοιάζει εμένα. Αυτή είναι η κατάρτια του Έλληνα. Αυτό θέλησαν, αυτό πέτυχαν. Με λύθη προς όλα αυτά, προς τους προγόνους μας. Στην κολόνα αυτήν εδώ, που την είχαν κρατημένη οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας. Και κάποιοι την κρέμισαν και βλέπουμε και αυτά που έχουν κρεμίσει μπροστά μας. Τα κομμάτια σαν όλα. Και κανένας δεν αντιδρά. Κανένας δεν θυμώνει. Μέχρι προημερών Ελγίνια Μάρμαρα. Ελγίνια Μάρμαρα. Ούτε καν Μάρμαρα του Παρθενώνα δεν έλεγαν. Η γη εδώ δεν υπάρχει. Τίποτα δεν υπάρχει. Έχουν χαθεί τα πάντα. Στο βωμό ποιου. Τη καλοπέραση και σκαλοπέραση. Ρωτήστε του συγγενείς των παιδιών των τεμπών. Ρωτήστε να δούμε τι καλοπέραση έχουν. Και αυτοί έτσι λέγανε πριν. Πόσες φορές θα αναφέρουμε τα Τέμπη για μήπως και ξυπνήσουν μνήμες, θάρρους, Ανδρείας. Γιατί οι άνθρωποι γεννιούνται με Ανδρεία, γεννιούνται με ελευθερία, γεννιούνται με αλήθεια. Και όλα αυτά τα πουλούν για ένα στάτους, για ένα χαρτί, για ένα 20 ευρώ, 50 ευρώ, όσο και να είναι αυτό. Ανεκτήμητα πράγματα τα πούλησαν. Τους θέλει ο Σόρας. Δεν τους αρέσει ο Σόρας. Γιατί το είπε η Τατιάνα, το είπε ο Ευαγγελάτος, γιατί. Γι' αυτόν τον λόγο. Τις γελιότητες όλων αυτών. Τους προσκυνούμε. Κλειδώματα. Τα κόμματα τα οποία δεν είναι στη Βουλή, δεν χρηματοδοτούνται στον εκλογικό νόμο, όπως χρηματοδοτούνται αυτοί που είναι στην Ευρωβουλή και στην Βουλή. Ξέρετε πώς τους χρηματοδοτούν. Ένα κονδύλιο πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ, δικά μας, ολονών, έτσι τα μοιράζονται. Ακούστε λοιπόν, στα 6.200.000 που δικαιούνται όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί που κατεβαίνουν στις εκλογές, το 40% των χρημάτων αυτών πηγαίνει στα κόμματα τα οποία έχουν ευρωβουλευτές. Το άλλο 40% πηγαίνει στα αυτούς που έχουν βουλευτές στην Εθνική Βουλή. Και το 20% το οποίο μένει και σε αυτό το διαιρούν δια 31, δηλαδή όλοι. Και αυτοί που έχουν στη Βουλή και αυτοί που είναι στην Ευρωβουλή. Όλοι. Κάτι ψήματα παίρνουν οι υπόλοιποι που δεν είναι. Και τους δείχνουν όλη την ημέρα. Και τους προμοτάρουν και τους δείχνουν και σε ώρες που να τους βλέπουν οι Έλληνες ενώ των άλλων κομμάτων που εκλέγεστε. Τους βάζουν το βράδυ αργά να μην ακούσει κανένας Έλληνας μήπως ξυπνήσει. Και αυτό το κάνανε. Χωρίς ντροπή. Ας μας πούνε αυτοί του Πασόκ, κύριε. Που βλέπω διάφορα πρόσωπα εδώ που ψηφίζουν ακόμη και σήμερα Πασόκ. Πώς παίρνει 40% του Πασόκ στην επιχορήγηση των εκλογών? Έχετε διαβάσει πώς παίρνει? Το αναφέρω αυτό συγκεκριμένο γιατί του Πασόκ πριν το 19, βάλω το 14 και άλλη ονομασία. Μετά την ξανάλλαξε, την άλλαξε. Παρόλα αυτά όμως, παίρνει από το ποσοστό των χρημάτων αυτών, χωρίς ντροπή. Χωρίς ντροπή. Γιατί είναι ντροπή? Για να καταλάβετε, θα σας δώσω ένα δείγμα αυτού του κλειδώματος. Αν τρέξουμε δρομή σε έναν αγώνα παγκοσμίου, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, και κερδίσει ένας τον πρώτο βραβείο, διπρόεδρος. Και λίγες μέρες μετά υπάρχουν Ολυμπιακοί αγώνες και πρέπει να ξανατρέξουν ήδη. Όμως αυτός επειδή έχει κερδίσει, υπάρχει κανονισμός που θα του δώσουμε 5-10 λεπτά πιο μπροστά. Υπάρχει περίπτωση να κερδίσουν οι άλλοι ποτέ? Ποτέ. Αυτό γίνεται και στις εκλογές.
Τα κόμματα αυτά τα προμοτάρουν συνέχεια με λεφτά των Ελλήνων. Χωρίς ντροπή στη μήτρα της δημοκρατίας δεν υπάρχει καμία ισότητα. Σας προκαλώ να διαβάσετε την ΚΙΑ, την κοινή υπουργική απόφαση που έχει βγει. Αυτά που λέω και που έλεγε και ο κύριος Τζίνης, ποιος όλα αποδεικνύονται, δεν λέμε τίποτε στην Ελλήνων συνέλευση που δεν αποδεικνύονται. Ούτε αυτό μας νοιάζει. Ο Σόρος θέλει. Εδώ μπροστά μου υπάρχει μέσα στον κόσμο εδώ, υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι της Ελλήνων συνέλευσης. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φοβήθηκαν τίποτε. Όσο και να μας διδόρισαν, όσο ψέματα και να είπαν, ξεχασμένους μας είπαν, φασίστες μας είπαν, τα πάντα μας είπαν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ξύλο, τα πάντα, όλα τα έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά οι θεσμοί, όταν εμείς εμφανιζόμαστε, ξέρετε, οι θεσμοί ξέρουν πολύ καλά και μας μιλούν με απόλυτη ευγένεια. Αλλά στον κόσμο συντηρίζουν, βάζουν κάτι κομματάκια από εδώ, κάτι ανθρώπους που τους πληρώνουν, να λένε διάφορα για μας. Αυτοί όταν εμφανιζόμαστε εκεί που εμφανιζόμαστε, είναι στην απόλυτη ευθυγράμμιση της νομιμότητας. Αλλά βάζουν λοιπόν κάτι κομματό, όπως το λένε στήλους, να αγαπηγίζουν και να λένε ότι αυτοί, ρε έλα τώρα. Κάπως έτσι το χάσαμε, αδέρφια μου, όλο αυτό. Απαξιώνουμε το δημόσιο και είδαμε τι πάθαμε. Απαξίωσαμε τον πολιτισμό μας και είδαμε τι πάθαμε. Απαξιώνουμε τα πάντα συνέχεια, συνεχόμενα. Αλλά εκεί εμείς νομίζουμε, έχουμε άποψη. Δεν έχουμε γνώμη, δεν έχουμε γνώση. Είδατε, σας ανέφερα μια κοινή υπουργική απόφαση, απλή. Πολύ λίγοι την ξέρουν. Ίσως εδώ στην πλατεία και κανένας να την ήξερε. Γι' αυτό την ανέφερα. Για να ακουστεί και να τη μάθετε τώρα. Για να μην μπορείτε να πείτε δεν την ήξερα. Τώρα ξέρετε. Σας έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία. Χρόνια τώρα βγαίνουμε έξω και μιλάμε και δίνουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Με ένα σκοπό. Με ένα στόχο. Την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Την απελευθέρωση όλων των ανθρώπων. Η Ελλήνων συνέλευση καλεί όλους τους ανθρώπους. Τους Έλληνες την Κυριακή στις 9 Ιουνίου να αποτυπώσουν μια βούληση. Μια βούληση που να λέει θέλουμε μια φωνή στην Ευρωβουλή που να μπορεί να απαιτήσει τα δάνεια που δεν δόθηκαν ποτέ. Να απαιτήσει τις αποζημιώσεις που δεν δόθηκαν ποτέ. Να απαιτήσει τα μάρμαρά της που δεν είναι μόνο αυτό που κοστολογούμε, είναι κάτι παραπάνω. Να απαιτήσει να υπάρχει ασφάλεια σε κάθε πολίτη με τα σύνορα. Και φυσικά η Ευρώπη να βρει το βηματισμό της. Και εμείς είμαστε αυτή η φωνή. Έχουμε σφυρελατηθεί χρόνια, έχουμε μελετήσει χρόνια, έχουμε διαβάσει χρόνια. Σε πείσμα κάποιων που νομίζουν ότι μπορούν να κλειδώνουν. Δεν μπορεί να κλειδώσεις τίποτα μπροστά στον Έλληνα άνθρωπο. Τίποτα. Νομίζουν όλοι αυτοί. Αυτό που έρχεται είναι πάρα πολύ μεγάλο και εμείς σας καλούμε να το νιώσετε, να το βιώσετε όλοι μαζί μας. Καλούμε λοιπόν στις ευρωεκλογές, στις 9 Ιουνίου, να ψηφίσετε την Ελλήνων συνέλευση και να τιμωρήσετε όλους αυτούς, να τους τιμωρήσετε για όλα αυτά που έχουν κάνει για την πατρίδα μας, για τα παιδιά που χάθηκαν, για τις ψυχές που χάθηκαν. Τιμωρήστε τους. Είναι η ευκαιρία σας να τους τιμωρήσετε. Καμία αποχή, καμία ενοχή. Σας ενδιαφέρει. Δεν είναι του Έλληνα να κλαίγεται την επομένη. Ανέβηκε το ρεύμα, τι θα κάνω. Δεν έχω εκείνο, δεν έχω τ' άλλο. Όχι, δεν είναι του Έλληνα αυτό. Εδώ μέσα λοιπόν βλέπω. Και θα ήθελα να έρθουν εδώ οι υποψήφοι δικοί μας. Θα ήθελα να έρθουν εδώ κοντά μου οι υποψήφοι να τους δείτε ότι είναι θαραλέοι. Ότι δεν κλείψαμε ποτέ τα πρόσωπά μας. Ότι βγήκαμε και μιλήσαμε με τα πρόσωπά μας. Η κυρία Τάση Μαρία. Ο κύριος Αρσενίου. Κατ' Παρασκευαΐδου Έλσα. Μωρατίδης Οδυσσέας. Κύριου Σπυρίδων. Ζήνης Γιωστέριος και Χαριάς Δημήτρη. Ας ανέβουν όλοι εδώ μαζί μου για να δείτε τα πρόσωπά μας και να δείτε πως εμείς έχουμε θάρρος.
ό,τι και να λέγεται για μας, εμείς ξέρουμε ότι μία είναι αλήθεια. Μία και τη φωνάζουμε. Η Ελλήνων Συνέλευση θα συνεχίσει. Θα είναι το παρούσο, δεν μας ενδιαφέρει κανένας αριθμός. Για το τι θα αποτυπωθεί και θα τον αποτυπώσει μια ιδιωτική εταιρεία. Εμείς θέλουμε να αποτυπώσουμε τι θα πούν οι Έλληνες στο δημόσιο. Τι θα πούν οι πραγματικοί δημοκράτες. Γιατί εδώ είναι η μήτρα της δημοκρατίας. Θυμηθείτε τους προγόνους μας. Θυμηθείτε τη δύναμη είχαν τη Ανδρεία. Θυμηθείτε τη φωνή του Λεωνίδα όταν κάλεσε τους 300. Δεν είναι πολύ μακριά αυτή από εμάς. Μην νομίζετε ότι δεν είμαστε εμείς ένας από τους 300. Τι φωνή είχε ο Αλέξανδρος όταν φώναξε τους Μακεδόνες, εδώ είναι η Μακεδονία, που και αυτό το όνομα το πρόδωσαν, χωρίς ντροπή. Χωρίς ντροπή, αυτό το όνομα που πίσω της κρύβει τεράστιους καταπιστευτικούς λογαριασμούς στο παγκόσμιο οικονομικό τραστ που υπάρχει. Αλλά σας το κρύβουμε και αυτό το δώσανε το όνομα. Και για να σας κοροϊδεύουν και να λένε αυτοί, όλοι εδώ, όλοι, πέστε μου ένα κόμμα που δεν το ψήφισε. Νέα Δημοκρατία, ναι στη Βόρεια Μακεδονία. ΠΑΣΟΚ, ναι στη Βόρεια Μακεδονία. ΚΚΕ, ναι στη Βόρεια Μακεδονία. ΣΥΡΙΖΑ, ναι στη Βόρεια Μακεδονία. Και μην κοιτάτε τα μικρά κομματάκια που δίθεν και καλά το παίζουνε μοιράζοντας πλαστά έγγραφα του δόγματος του Ιησού. Αλλά και εδώ το προσπερνάμε. Πότε θα θυμώσετε, πότε θα θυμώσουν πραγματικά οι Έλληνες. Αίμα δεν μας έχει μείνει καθόλου αίμα, τίποτε πάνω μας. Καθόλου, εγώ ντρέπομαι. Θυμώνω και θλίβω. Όλοι αυτοί που βλέπετε εδώ, και άλλοι τόσοι που σήμερα μάχονται σε άλλες πόλεις, απαρτίζουν ένα ψηφοδέλτιο με θάρρος. Και μέσα από το δικό τους πλούτο βάλανε όλοι μαζί ρεφενέ, όπως το κάνουν οι Έλληνες, όπως το κάνανε παλιά, για να πάμε στο εκλέγεστε. Γιατί εκεί είναι η σημασία, να φύγουν αυτοί, να τελειώσουμε με αυτούς. Κουραστήκαμε, αδέρφοι. Δεν μπορεί να μας σκοτώνουν και εμείς να τους κοιτάμε, όχι. Δυναμώστε τη φωνή μας, ψηφίστε μας. Και εμείς είμαστε εκπρόσωποι μας, όχι αντιπρόσωποι μας. Κάθε ένας από εμάς υπογράφει την εξούσιο ότι αν δεν πράξει αυτά που λέει και είναι γραμμένα μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις, έχει προϋπογράψει την παραίτησή του. Μόνο η ημερομηνία μένει να μπει. Έχουμε ορκιστεί στα ιερά των προγόνων μας ότι θα το φτάσουμε μέχρι το τέλος. Γιατί το τέλος, να ξέρετε, είναι το τέλειο που σημαίνει η ολοκλήρωσή του. Και θα πάμε έτσι όλοι μαζί σε μία νέα αρχή. Όλους μας χωράει αυτός ο τόπος. Γιατί να μην δε χωράει και μια Ελλήνων συνέλευση στην Ευρωβουλή. Και θα είμαστε εκεί και θα έχουμε το ίδιο σθένος και δύναμη να φωνάξουμε όλα αυτά που είπαμε σήμερα εδώ. Ο αρχηγός μας, αυτός ο άνθρωπος που ήρθε και έφερε αυτή την αλήθεια, που όλοι οι παγκόσμιοι θεσμοί να γνωρίζετε, τον αναγνωρίζουν και ξέρουν ποιος είναι. Ξέρουν πολύ καλά ποιος είναι. Απλά παίζουν ένα βρώμικο παιχνίδι για να μην τον αγγίξουν οι Έλληνες. Εμείς εδώ είμαστε όχι μόνο για τους Έλληνες, όχι μόνο για τους Ευρωπαίους, αλλά για κάθε άνθρωπο επάνω στον πλανήτη. Το φωνάζουμε από την αρχή. Για κάθε άνθρωπο επάνω στον πλανήτη είμαστε εδώ, και είμαστε αυτοί που θα του δείξουμε πάλι τι σημαίνει να γίνεις πολίτης. Για να μπορέσεις να δομήσεις την πολιτεία σου, η οποία πολιτεία θα παράξει τον πολιτισμό. Αυτό είμαστε. Αυτό είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Σας καλούμε λοιπόν την Κυριακή 9 Ιουνίου να μπείτε στη διαδικασία της πραγματικής δημοκρατίας και να δείξετε σε όλους αυτούς ότι ο Έλληνας είναι παρόν, ότι ο Έλληνας δεν παραδίδεται. Έλληνων Συνέλευσης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος δεν θα σβήσει ποτέ. Έλληνων Συνέλευσης, αυτές τις ώρες. Σας ευχαριστώ.